σας. Γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνεται η δυνατότητα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για ένα θέμα το οποίο, όπως γνωρίζετε καλά, θα απασχολήσει πολύ το δημόσιο διάλογο και μας έχει απασχολήσει και εμάς πάρα πολύ εσωτερικά. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντάς σας ότι έχετε ένα δίκιο να αισθάνεστε πληγωμένοι για την διαχρονική αδιαφορία του κράτους σε θέματα που έχουν να κάνουν με την καλλιτεχνική εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή αναγνώριση των δικαιωμάτων σας. Είναι βέβαιο ότι έχουν γίνει πολλά λάθη στο παρελθόν και από προηγούμενες κυβερνήσεις. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να κρύψουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί και είμαστε εδώ για να λύνουμε προβλήματα και σίγουρα δεν έχουμε κανέναν λόγο ή σχέδιο, επειδή τα άκουσα και αυτά στο δημόσιο διάλογο, να βάζουμε απέναντι μας τον καλλιτεχνικό κόσμο και νομίζω ότι είμαστε εδώ για να λύσουμε με ειλικρίνεια κάποιες παρεξηγήσεις οι οποίες νομίζω ότι προέκυψαν από τη δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό. Και καταλαβαίνω ότι σε μεγάλο βαθμό το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα έχει μία ακαδημαϊκή ή θα έλεγα αξιακή διάσταση. Δεν νομίζω ότι αυτό το οποίο σας ενδιαφέρει πρωτίστως ή πρώτη προτεραιότητά σας είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προσλαμβάνεστε στο δημόσιο, ειδικά για αντικείμενα που δεν έχουν να κάνουν με την καλλιτεχνική σας απασχόληση. Και βέβαια θέλω να επαναλάβω ότι και το περιβόητο ΦΙΔΕΛΤΑ, το οποίο δημιούργησε όλη αυτή την πολύ μεγάλη συζήτηση, δημοσιεύθηκε εν ώψη ενός πολύ μεγάλου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο μιας μεγάλης προσπάθειας μεταρρύθμισης και αναδιοργάνωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου. Και βέβαια, νομίζω ότι το γνωρίζετε πια καλά, ότι αυτό το ΠΙΔΕΛΤΑ δεν αναγνωρίζει νέα ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά δικαιώματα και ούτε και τροποποιεί υφιστάμενες διατάξεις στις νομοθεσίες γύρω από αυτά, οι προσλήψεις καλλιτεχνών στο δημόσιο για καλλιτεχνικό έργο εξαιρούνται ρητά από το περιοδικό διάταγμα, το ΑΣΕΠ και το ενιαίο μισθολόγιο. Σε κάθε περίπτωση, με την τροπολογία την οποία έχουμε ψηφίσει, έχουμε γυρίσει στο status quo ante, ό,τι ίσχυε δηλαδή πριν την δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος. Άρα είμαστε στο σημείο το οποίο ίσχυε πριν γίνει όλη αυτή η μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς καλλιτεχνών. Κατά συνέπεια, αυτό που θέλω να καταλάβω σήμερα από εσάς, δεν είναι τόσο πώς μπορούμε να θεραπεύσουμε κάτι το οποίο κρίνουμε ότι ως προς το προεδρικό διάταγμα ήδη έχουμε θεραπεύσει, αλλά να δούμε κάποιες χρόνιες παθογένειες στα θέματα που έχουν να κάνουν με την καλλιτεχνική εκπαίδευση, τη διαβάθμιση, την ακαδημαϊκή σταδιοδρομία την οποία μπορεί να ακολουθεί κάποιος καλλιτέχνης και ελπίζω να μπορούμε να καταλήξουμε τουλάχιστον σε έναν οδικό χάρτη για το πώς μπορούμε να κινηθούμε από εδώ και στο εξής. Θα ακούσετε από εμάς πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν και πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν, διότι νομίζω ότι όλοι σας αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και συνταγματικοί περιορισμοί ως προς τους περιορισμούς που έχουμε σχετικά με τη δυνατότητα να παρέχεται ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση και όσο δεν αλλάζει το άρθρο 16, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι εφικτό. Θα χαρώ πάρα πολύ, βέβαια, πρέπει να πω, όταν με το καλό προχωρήσει αυτή η μεταρρύθμιση, γιατί είναι στις προθέσεις μας την επόμενη συνταγματική μεταρρύθμιση, να αλλάξουμε το άρθρο 16. Όσοι διαμαρτυρήθηκαν μετεπιτάσσεως και ζήτησαν την αναγνώριση της δυνατότητας της ιδιωτικής εκπαίδευσης να παρέχει πτυχία τα οποία θα είναι ουσιαστικά πανεπιστημιακά, να μας στηρίξουν σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που θα κάνουμε τότε. Σταματώ εδώ. Έχουμε μαζί όλους τους συναρμόδιους υπουργούς, γενικούς γραμματείς και υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι μπορούν
να διαφωτίσουν πτυχές της συζήτησης που μπορεί να είναι απαραίτητο να γίνει και να ξεκινήσω, γιατί ο σκοπός είναι να ακούσουμε εσάς, με το να σας δίνω το λόγο με τη σειρά που σας βλέπω, αφού κάνετε παρακαλώ πολύ και τις συστάσεις, αν και φαντάζομαι ότι μεταξύ σας λίγο πολύ είστε όλοι γνωστοί, για να γνωρίζουμε καλύτερα ποιους ακριβώς εκπροσωπείτε.